Λοιπόν, καλησπέρα, παιδιά. Στο σημερινό βίντεο, επειδή έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη έκταση το θέμα πυραμίδε, και έχω βάλει την ανεστραμμένη πυραμίδα γιατί εγώ είμαι αντίθετο με αυτέ. Σήμερα έπεσε στην αντίληψή μου, χάρη στη βοήθεια ενό φίλου μου, κάποιο Dongelon Mars στο Facebook, ο οποίο, αν και η ήταν πολύ αλόκοτη, δηλαδή βριστήκαμε αυτό σε μένα, εγώ αυτόν, και όλο αυτό πάει στο θέμα δικηγόρη, θα μιλήσω για του Γιώργου μετά. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τους Έλληνε και μη Έλληνες απαταιώνε scammers, admins, οι οποίοι είναι στο Telegram. Δηλαδή τα άτομα αυτά που σας καθησύχαζαν καθημερινά και ξαφνικά εξαφανίστηκαν και την έχουν δει, δεν ξέρω πώ να σα το εξηγήσω, υπεράνω επειδή είναι σε αυτό το ρόλο. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για του Έλληνε scammers που είναι admins στα γκρουπάκια του Telegram που έχουν πάνω από 500 άτομα και είναι από τα πρώτα μέλη που είναι και επένδυτε και πληρώνονται για τη δουλειά που κάνουν ως admin και, πείσουν, και λένε σε εσά, προσπαθούν να σας πείσουν ότι είναι αθώοι, ότι δεν κάνουν τίποτα και δεν κάνουν όλα αυτά και θέλω γιατί είναι παναγίτσες και δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω ρε παιδιά, δηλαδή έλεος, σκεφτείτε λίγο, σας λένε μπείτε εδώ πέρα, εμείς ακόμα δεν έχουμε πληρωθεί, αλλά μπείτε εσείς εγγραφείτε, γιατί εμάς μας είπανε, αυτό δεν το λένε σε εσάς, λένε Εμά μα είπαν: Αν βάλουμε 10 άτομα, μετά θα πληρωθούμε όλοι. Θα συνεχίσει η πυραμίδα. Και οπότε αυτό ο φαύλο κύκλο συνεχίζεται γιατί οι scammers σκαμάρουν εσά. Πιστεύουν ότι θα πληρωθούν και νομίζουν ότι είναι ανώτεροι επειδή έχουν αυτή την εξουσία στο να σε κάνουν blog στο chat και να σε διαγράφουν τα μηνύματα. Μην τολμήσει και του ρωτήσει, ε, γιατί δεν παίρνουν τα λεφτά μου. Έχω βάλει 1000 ευρώ και θέλω να ζητήσω 70 ευρώ πίσω. Τώρα, ε, τώρα έχει πρόβλημα hackers από τη Ρωσία, hackers από την Αμερική, hackers από τη Βραζιλία. Ε, κάνουμε μια αναβάθμιση στο σύστημα, κάνουμε δύο αναβαθμίσει στο σύστημα. Σήμερα έχει πάρα πολλέ πληρωμέ. Ε, αύριο θα έχει γαστροεντερίτη τα γιαγιά μου και δεν θα μπορεί να ελέγχει τα μηνύματα. Και ουσιαστικά σκοτώνουν το community και την ανάπτυξη τη πυραμίδα που αυτό καλό ή κακό γίνεται με όλε τι πυραμίδε. Εγώ δεν προτείνω να μπείτε σε κάποια πυραμίδα. Απλά λέω ότι καταστρέφουν ακόμα και αυτοί τον ίδιο του τον κύκλο γιατί οι ίδιοι χάνουν τα λεφτά του μετά. Ε, πάμε στο άλλο θέμα. Τα λεφτά. Εσύ που χάνει λεφτά και έχει μπει στην πυραμίδα και ξέρει τι σου γίνεται, να ξέρει ότι και οι δικηγόροι, επειδή ρώτησα τώρα πρόσφατα, γιατί είχα κάποια θεματάκια, ε, δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Τα πορτοφόλια είναι ανώνυμα από άποψη δηλαδή ότι μόνο άμα ξέρει το συγκεκριμένο πορτοφόλι κάποιου ότι είναι όντω αυτού και έχει κάνει συναλλαγή μεταξύ σα και όχι μεταξύ τη αλυσίδα του Binance ή του tron 20 και μετά αποδείξει ότι το τάδε άντρε είναι το αλουνού, γιατί έχει στοιχεία, φωτογραφίε και screen σου, ό,τι συναλλαγή κτλ. Ότι δηλαδή τον είπε, στείλε από εδώ. Υπάρχει μια πιθανότητα, μια πιθανότητα λέμε τώρα, όχι να κερδίζει τη δίκη, μια πιθανότητα να σε ακούσουν στη δίκη. Και χώρια το ότι έστω και ότι κέρδισε να κάνουμε το σενάριο επιστημονική φαντασία, τα λεφτά πολύ πιθανόν θα τα βρει πολύ καιρό μετά με τρει αναβολέ δικαστηρίων κτλ. Και, και μπορεί και να μην τα βρει και καθόλου. Οπότε δεν αξίζει τον κόπο και δεν μπορεί να το παίξει παναγίτσα ότι εσένα σε έκλεψαν, ενώ και εσύ πήγε με σκοπό να κάνει ακριβώ το ίδιο, δηλαδή να βγάλει κέρδο και να κλέψει. Έτσι είναι τα πόντζη, παιδιά. Γι' αυτό σταματάμε να μιλάμε τώρα για του δικηγόρου. Το προσπερνάμε, παιδιά. Δεν είστε ούτε εσεί αυτό που χάσει τα λεφτά. Απλά λέω ότι κάποιοι ίσω δεν είχατε ιδέα τι είναι η πυραμίδα. Εσεί που μπήκατε για κέρδο, τώρα εντάξει. Τι να πω. Ε, πότε πάμε να κάτσουμε τα κολόπεδα. Δείτε εδώ πέρα τι λένε, δε. Και αφορμή ήταν βέβαια και σήμερα που είδα κάποιες διαφημίσεις στο facebook για αυτή τη δουλειά ακριβώ, δηλαδή να είσαι admin πλατφόρμας και να έχεις μισθό 100 ευρώ την ώρα έως 500 την ημέρα ας πούμε, κατάλαβες. Δηλαδή σκαμάρεις κάποιον λένε θα σε πληρώσουν και μπορεί όντω να σε πληρώνουν, μπορεί και όχι. Αφού βριστήκαμε και του φτάσαμε στο δικηγορικό θέμα με τον ε, Ντόγκελον Μάρ, τέλο πάντων, μου έστειλε κάποια screenshot και επειδή και εγώ έψαξα στο προφίλ του πολύ πριν μιλήσω μαζί του, γιατί μου το είχε στα φιλτραρισμένα μηνύματα το δικό του, γιατί με βρήκε στα social media μέσω του YouTube και εγώ δεν είχα ιδέα ότι έχει ανεβάσει το βίντεο μου και κράζει και λέει ότι είμαι ο πιο βλάκα YouTuber κτλ. Οπότε ήθελα να σα τον δείξω λίγο τώρα. Να ξέρω, ακούστηκε κάπως αυτό. Τον Dogelon, εννοώ. Και τελικά βγήκε μια αλήθεια ότι ε, ακόμα και αυτοί που έχουν φέρει πολύ κόσμο στην πυραμίδα και δεν έχουν πληρωθεί ακόμα: τρώνε μπαν και μπλοκ από του πεφταράδε του admin, οι οποίοι σε καθησυχάζουν, και μετά χρησιμοποιούν την ίδια στη δόξα για να βγάλουν βρώμα για το όνομά σου. Οπότε είχε, είχε βγει μια ψεύτικη βρώμα από τους admin προ τον Dodgerlon Mars. Πάμε να δούμε τώρα τι είναι αυτή η απαταιόνηση εδώ πέρα. Δεν ξέρω, θέλετε να δείξουμε και τα πρόσωπά του τώρα. Τι να πω. Θα τα δείξω και τα πρόσωπά του ολομένα για να μην έχουμε και θέματα με τη δημοσιογραφία κτλ. Μ' αρέσει ο τρόπο που το παρουσιάσατε. Δηλαδή, εσεί μπήκατε στην πυραμίδα για να κερδίσετε ει βάρο άλλων, αλλά τώρα που χάσατε και δεν περιμένετε ότι θα γίνει αυτό το σενάριο, κάθεστε και νιώθετε μαλάκι τώρα γιατί βάλετε άλλα 100 άτομα για να πληρωθείτε εσεί και δεν πληρώθηκαν ούτε αυτοί εσεί. Και τώρα εξαφανίζεστε με τα ψεύτικα email σα και κρύβεστε πίσω το δάχτυλό σα. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι οι πληρωμές έχουν γίνει κανονικά στα admin από πακιστανικά προφίλ τα οποία μπορεί να είναι και ψεύτικες φωτογραφίες οπότε δεν υπάρχει λόγος να σας δείξω κάτι άλλο απλά βλέπετε ότι οι ίδιοι μόνοι του ξεφτυλίζονται και λένε ότι δεν πληρωνόμαστε ακόμα εμείς, απλά πληρώθηκαν κανονικότατα και τώρα έχουν κλειδώσει τα λεφτά και όποτε γουστάρουν τα παίρνουν και φεύγουν και κάθονται και το παίζουν και οι πρεσβευτέ και ότι κάνουμε ό,τι γουστάρουμε με τα δικά σα λεφτά τώρα. Άμα θέλουμε, σα πληρώνουμε. Άμα θέλουμε, σα κάνουμε μπλοκ. Αν λέτε την αλήθεια, όπω έχει φάει και ήδη κανένα 17 μπλοκ και στη Winmeet τον Dodgelon Mars. By the way, τώρα που είπα τον Dodgelon Mars, ε... Πάνω στη διαμάχη που είχαμε, να το πω έτσι, μου στείλε και ένα αρχείο στο οποίο έγραφε ακριβώ κάποια πράγματα για τη winmedia Media μήνε πριν πάλι, όταν ξεκίνησε η Winnie Media. Και έλεγε από την αρχή πώ γίνεται και με τι άλλε πυραμίδε εκτό από τη Winnie Media και πώ δημιουργούνται. Θα σα διαβάσω λίγο από αυτό εδώ πέρα, δεν χρειάζεται να το διαβάσω, μπορείτε να πατήσετε πάυση για να διαβάσετε. Έχει χάσει ο ίδιο 20 χιλιάρικα σε μια πυραμίδα που πριν λίγο είδα του δύο διαχειριστέ τη, οι οποίοι έχουν φέρει λιγότερα άτομα από τον ίδιο μέσα στην πυραμίδα. Και παρόλο αυτό τον μπλοκάρουν γιατί είχε το μονοπόλιο να το πω έτσι, έφερε αρκετό κόσμο και τα πήγαινε καλά. Οπότε δεν του σύμφερε αυτού προσωπικά να συνεχίσει αυτό γιατί αυτοί δεν θα βγάζαν κι άλλο κέρδο αν ήταν όντω και επενδυτέ μέσα εκτό από admins. Από ό,τι πρόλαβα να βρω στο προφίλ του Ντότζελον, ήταν ήδη στη Wind Media και από ό,τι βλέπω έχει φέρει και ένα τεράστιο κρού από πίσω που βγήκαν όλοι κερδισμένοι στη Wind Media. Όλοι τον ξέρουν από τη Wind Media από ό,τι έχω καταλάβει. Και ρωτησα να κανένα δύο-τρει γνωστού μου γιατί τον είχα κοινό φίλο πρωτού με βρήσει. Είδα δύο κοινού φίλου και έχουν κερδίσει και αυτοί από την πυραμίδα. Οπότε ο ίδιος επένδυσε κάποια χρήματα σε άλλη πυραμίδα και άρχισε να τα χάνει γιατί έβαλε πάρα πολλά σε σχέση με τα μέλη που ήταν ήδη μέσα και άρχισαν τα κολόπεδα οι αντιμήτρες όπως κάνουν σε όλα τα chat, σε όλες τις πλατφόρμες να λένε ε, πάυση πληρωμών και δεν πληρώνουμε και αφού έφυγαν από το Good Media θα φύγουν και από εδώ και ουσιαστικά οι ίδιοι μετά από δυο μέρες αφού τον πέταξαν και τον έκαναν μπλοκ και οι ίδιοι μετά λέγανε μπείτε, ε, μπείτε, θα πληρωθεί, μη φοβάστε γιατί και εμείς δεν έχουμε πληρωθεί ακόμα φανταστείτε που είμαστε οι admins και οπότε εδώ τι καταλαβαίνει κάποιο. καταλαβαίνει ότι οι ίδιοι του τάζουν οι από πάνω του ότι θα πληρωθούν αν βάλουν κι άλλο κόσμο. Οι ίδιοι βάζουν κι άλλο κόσμο και την πατάν όλοι μαζί εκτό από τον από πάνω. Τέλο πάντων, όσοι μπήκατε στην πυραμίδα, ελπίζω να ξέρατε τα ρίσκα. Σίγουρα υπάρχουν και κερδισμένοι και χαμένοι. Αυτή είναι και η μαγεία του τζόγου. Ότι από το πουθενά μπορεί, άμα έχει τύχη βουνό ή είσαι έξυπνος και ξέρεις τι κάνεις να βγάλεις λεφτά οπότε θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που ίσως ανακαλύψουμε κάτι καινούριο πάλι για να λέμε και το στραβού το δίκιο και εσύ άμα είσαι ο admin και βλέπεις αυτό το βίντεο μην παρεξηγηθείς φίλοι εντάξει θα, θα πω και τη μεριά σου μπορείτε να λίγο να αρθείτε και από τη δικιά μας θέση δηλαδή όχι από τη δικιά μου προσωπικά από αυτούς που μπαίνουν στην πυραμίδα ενώ ότι δηλαδή εντάξει μην τους γεμίζετε κούβκες υποσχέσεις γιατί ο σκάμερο ό,τι και να γίνει θα φύγει το θέμα είναι το κοινό από πίσω που επενδύει σε αυτά τα πράγματα είναι σε αυτά τα πράγματα τελείωσε Μένει το κοινό. Εσεί τι κάνετε γι' αυτό, Βοηθάτε κάπω, κάνετε hype την κοινότητα, τι κάνετε. Αντιθέτω, καταστρέφετε τα πάντα και τα άλλα τόσα άτομα και μα το παίζετε εμά ότι δεν φταίτε εσεί και φταίνουν όλοι οι άλλοι. Εσεί δηλαδή που κάνετε αυτό το ρόλο, γιατί το κάνετε. Αυτό ήταν το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο.